ως ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας στην γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, αντιμετωπίζει η Αθήνα τη Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για τον καθορισμό της μεταξύ τους αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μάλιστα, η Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας, επεχείρησε αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας να δηλώσει στην Τουρκία την ετοιμότητά της για άμεση επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Πλέον, Μέγαρο Μάξιμου και Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα της οργής Ερντογάν και κατ' επέκταση κατά πόσον η έντονη δυσφορία της Άγκυρας θα μπορούσε να καταλήξει σε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Η Τουρκία θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει τη συμφωνία και θα το επιχειρήσει με ενέργειες, κυρίως ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή αυτή, την οποία καλύπτει η συμφωνία με την Αίγυπτο. Και θα το κάνει βεβαίως με απότερο στόχο να ακυρώσει και τις περαιτέρω διαβουλεύσεις, οι οποίες θα γίνουν ώστε να ολοκληρωθεί η μερική αυτή οριοθέτηση που πετύχαμε. Ετοιμότητα να αναπτύξουμε εγκαίρως τις δυνάμεις μας στο Αιγαίο, όπως έγινε πρώτη τριών εβδομάδων γύρω από το Καστελόριζο, αλλά και δυναμική αντίδραση του διεθνούς παράγοντα εναντίον της τουρκικής επιθετικότητας, είναι κατά τον υπονάβαρχο αποστρατεία Στέλιο Φενέκο οι δύο κρίσιμοι πυλώνες της εθνικής αποτροπής. Πιστεύουμε ότι θα εκδηλώσει την αντίθεσή της με ναύτεξ, με γυμνάσια, με την έξοδο του ερευνητικού και θα κλιμακώσει ανάλογα με τις αντιδράσεις τις δικές μας και τις διεθνείς συνθήκες. Αν εμείς αντιδράσουμε με αποφασιστικότητα και θέληση και κυρίως με σωστή στρατηγική αντίληψη και επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεών μας, πιστεύω ότι θα εξισορροπήσουμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας, αρκεί βέβαια να έχουμε μαζί μας και τη διεθνή κοινότητα, η οποία ελπίζω να μην παίξει πάλι το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως τρία είναι τα πολύτιμα και εκτιμένα της συμφωνίας. Πρώτον, αναγνωρίζεται το δίκαιο της θάλασσας ως κατεξοχή νομική βάση ανάλογων διευθετήσεων. Δεύτερον, ξεκαθαρίζεται πως δεν νοούνται ανάλογες συμφωνίες στο μέλλον που θα περιλαμβάνουν το ένα συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση του άλλου. Και τρίτον, υπογραμμίζεται πως θα υπάρξει συνεκμετάλλευση κοινών πόρων κατόπιν συνεννόησης μέσω πάντοτε της διπλωματικής οδού. Σοβαρές οικονομικές κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας είναι ικανές να συνετίσουν τον Ερντογάν, τονίζει ο Κωνσταντίνος Φίλης. Στο κακό σενάριο, η Τουρκία θα μπορούσε να κινηθεί με τρόπο που θα προκαλούσε ακόμη και μια θερμή κρίση με την Ελλάδα, ακριβώς γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν αυτή τη στιγμή αισθάνεται πίεση και από το εσωτερικό. Στο πιο καλό σενάριο, η Τουρκία θα ανεβάσει τη στάθμη της έντασης, αλλά λόγω της κακής πορείας της οικονομίας, η οποία διασυνδέεται με τον ευρωπαϊκό παράγοντα, προκειμένου να αποφύγει την λήψη κυρώσεων από πλευράς Βρυξελών, θα πάει σε μια πιο μετριοπαθή στάση, παρά το γεγονός ότι πρέπει να αναμένουμε εντάσεις τις επόμενες εβδομάδες. Η κυβέρνηση παραμένει σε επιφυλακή παρακολουθώντας στενά τις τουρκικές κινήσεις μετά τη Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου.